Παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Νίκου Παναγιωτόπουλου έγινε την Κυριακή το απόγευμα η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Αστακού. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Καραγκούνης, οι πολιτευτές Γιώργος Παπαναστασίου, Έλενα Μάντζιου Κοντρολού και Γεωργία Μπόκα, καθώς επίσης και αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ξηρομέρου, στελέχοι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος υπεραμείνθηκε του έργου και του σχεδιασμού της κυβέρνησης και κυρίως του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Είπε μάλιστα ότι ο χρόνος που θα φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης πλησιάζει και θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Κλείνοντας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ζήτησε από όλους να κάνουν και τη δική τους προσπάθεια τώρα που η χώρα βρίσκεται σε καλό σημείο. Η ελεύθερη πτώση έχει σταματήσει, από εδώ και πέρα θα αρχίσει η ανάκαμψη, υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι και οι αδικίες που υπέστησαν οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα διορθωθούν. Αυτή την ευκαιρία θέλω να καλωσορίσω τον Νίκο του Μαριωτόπουλου, έναν ακούραστο, θα έλεγα κάτι, χαμηλό τόνο, μυροπαθή, σε ουσία, αυτό που πάντα λέω, αυτό είναι που μετράει. Ουσία, το έχω και όχι τα λόγια. Και τα λόγια δυστυχώς έχουν βαρεθεί όλοι. Όντως ξεκίνησε αυτή η δύσκολη περίοδος. Είμαστε σε πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια όντως πρέπει να έχουμε μια καλύτερη χρονιά. Σοφερή χρονιά, έτσι ξεκίναμε. Θεωρώ ότι ξεκινάμε μια άλλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία αξιοπιστίας. Μια ευκαιρία ελπίδας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που έχουμε πετύχει. Είναι ένα πρώτο κρατούμενο, που οποίο μας βοηθά να πάμε στο επόμενο βήμα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να κατέβουμε, να μειώνουμε τον εφιάλτη για την ελληνική κοινωνία, την ενεργεία των 1,5 εκατομμύριο των συνανθρώπων μας, που είναι άνοιγοι και κυρίως 6%, που μας θα πείτε και καλύτερα, που είναι τα νέα τα παιδιά. Αυτό είναι ακόμα πιο ζωτερό. Εγώ θεωρώ ότι θέλω να τα βλέπω τα πράγματα και το ποτή μισογεμάτο που έχει μισοάδιο, γιατί ξέρω ότι αυτή η χώρα έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και ειδικά ο κόσμος, ο τόπος, όπως τα είδες, αγαπητέ Νίκο, έχει πραγματικές ομορφιές. Πάνω κάτι ελάχιστο τις εκμεταλλευτούμε, σίγουρα θα μπορέσουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και το πρόβλημα της χώρας, που είναι να έχει ανάπτυξη, να έχει οικονομία δυνατή. Και αυτό δεν θα γίνει με λόγια. Δεν θα γίνει γιατί θα το πούμε εμείς, δεν θα γίνει γιατί κάποιος θα πρέπει να μας ξαναδώσει δάνεια. Δάνεια παίρνουμε 30 χρόνια πριν. Και μείναμε στα δάνεια. Και παίρναμε δάνεια για να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις. Και τώρα τα πληρώνουμε για την πλάκα κρίτικα. Αυτά θα τελειώσουν μια διαπαντός. Και μια και το ξέρεις κι εσύ, αγαπητέ Νίκο, προχθές ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε τα επιτεύγματα. Όπου με την τα επιτεύγματα με την έκδοση ασφαλίσαμε 44 δις ευρώ, τεράστιος αριθμός. Ειδικά για τους αγρότες, μια και οι περισσότεροι από εδώ ή αρκετοί είναι αγρότες, πάλι τα ίδια λεφτά, 18 δις ευρώ, τα οποία παρόλες οι κασάνες που λέγαμε ότι δεν θα υπάρχουν λεφτά για τους αγρότες, θα τελειώσουν οι υπηρετήσεις. Οι υπηρετήσεις συνεχίζουν, αλλά να συνεχίσουν σωστή κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση μεταποίησης, στην κατεύθυνση στο να υπάρχει πραγματικά ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν πρέπει να γυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα. Με τα χρήματα που έχουμε διασφαλίσει, αλλά δημιουργώντας πραγματική οικονομία. Όχι ψεύτικη οικονομία. Και ξέρετε, δεν μου αρέσουν τα λόγια και δεν μου αρέσουν οι λύσεις να λέμε ότι δεν έχουν βρει τις μαγικές λύσεις και από μια μέρα στην άλλη όλα θα έρθουν. Δεν είναι έτσι. Θα θέλει δουλειά. Αλλά τουλάχιστον να στρέψουμε τον κόσμο εκεί που πρέπει. Αυτή την έρευνα λοιπόν είναι αισιόδοξο. Και αυτό στο μεγαλύτερο βαθμό, επιτρέψτε μου να το πω, το οφείλουμε στη Νέα Δημοκρατία, στους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια, στους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την παράταξη. Πάντα στα δύσκολα, έχουμε βαρεθεί και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας το λέει, πάντα στα δύσκολα αυτή η παράταξη έβαζε τη χώρα από τη δύσκολη θέση. Εμείς οφείλουμε να βρίσκουμε τον χρόνο να επικοινωνούμε με τον κόσμο τη παράταξη. Και δεν αισθάνομαι άσχημα, αντιθέτω αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή είναι για μένα
που ήρθα εδώ σήμερα, σε ένα τόπο όμορφο, που μου θυμίζει και το δικό μου τόπο, να μην ξεχνάμε ότι καπνά, σπαράκι και γεφυρά ψάρια είναι και τα τρία από τα βασικότερα προϊόντα της Καβάλας, εκεί απάνω στις ανατολικές της Μακεδονίας. Επομένως δεν αισθάνομαι ότι είμαι μακριά ή σε ένα μέρος όχι τόσο οικείο, αντιθέτως. Εκείνο όμως που προέχει είναι να μιλήσουμε και να σας πω και εγώ πέντε πράγματα και κυρίως να απαντήσω στα κρίσιμα ερωτήματα που είμαι σίγουρος ότι όλοι και όλες έγινε. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Θα δούμε φως? Πού πάμε? Γίνεται μια προσπάθεια, θα οδηγήσει πουθενά? Θα αναπτυστεί ο κόσμος που οπωσδήποτε υποφέρει? Έχουμε επίγνωση εμείς που είμαστε, ας πούμε, στα υψηλά κυβερνητικά αξιώματα ότι ο κόσμος υποφέρει? Ή ζούμε σε έναν άλλο κόσμο, παίρνουμε τα μέτρα, κατεβάζουμε τα νομοσχέδια και δεν χαμαριάζουμε? Τι γίνεται κάτω στη βάση, στην κοινωνία? Αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Για να ξέρετε κι εσείς πού βρισκόμαστε, ποια είναι η δική μας στάση, ποια είναι η δική μας στόχευση και τι περιμένουμε να γίνει. Αυτό που θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι έτσι είναι, είναι ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που έχει αναλυθεί γίνεται βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου και κάποια συγκεκριμένη απόδοση μέσα σε δεδομένες δύσκολες συνθήκες. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη, ούτε ήρθαμε από κάπου αλλού για να πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά και ότι ο κόσμος υποφέρει, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Θα πάρουμε κι άλλα μέτρα. Αν τα νούμερα δεν βγουν, έτσι είναι τα πλάνα, έτσι είναι οι υποχρεώσεις. Και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα προκύψει πώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχήν, να συμφωνήσουμε όλοι και όλες ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό μας, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δίνει το ρυθμό, με τους εξωπραγματικούς ρυθμούς που δουλεύει, δίνει το ρυθμό και σε εμάς, αυτή η προσπάθεια δεν γινόταν στο παρελθόν. Σίγουρα δεν έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό και ο κόσμος, η κοινωνία, δίνει κάποια πίστοση χρόνου, επιδεικνύει κάποια αντοχή, ίσως αξιοθαύματη αντοχή. Πριν με τους προηγούμενους, βλέπετε ότι οι εκδηλώσεις αγανάκτησης οργής ήταν πιο συχνές. Γιατί? Γιατί καταλάβαινε ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αισθητήριο, όλοι μας, όλες έχουμε αισθητήριο, ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια που δεν γινόταν πριν. Πριν είχαμε μπει σε έναν δρόμο που δεν οδηγούσε πουθενά. Λέγανε πολλά και δεν κάνανε τίποτα σχεδόν. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μας πιστεύει κανείς και κυρίως να μην μας πιστεύουν ποιοι αυτοί που μας έδιναν τα λεφτά για να βγάλουμε τον επόμενο μήνα. Σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει. Δεν μας πίστευε κανείς. Γίνανε οι εκλογές. Οι διπλές Μαΐου και Ιουνίου. Και βγήκε η Δημοκρατία πρώτο κόμμα, όχι από το δύναμο, αλλά πρώτο, επομένως, εξουσιοδοτημένο να σχηματίσει την κυβέρνηση με όποιους άλλους θέλανε να αναλάβουν τη συνέχεια αυτή τη προσπάθεια. Προέκυψε η κομματική κυβέρνηση. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε αυτή την κυβέρνηση το ρυθμό δίνει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς. Και από τότε άλλαξε κατεύθυνση αυτή η χώρα. Αυτό που έπρεπε να κάνει πρώτα, πριν από οτιδήποτε άλλο, είναι να βγει έξω και να δώσει κυρίως στους Ευρωπαίους να καταλάβουν ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί διαφορετικά. Ότι δουλεύει, ότι είναι δεσμευμένη να τηρήσει υποχρεώσεις που βρήκε μπροστά της και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά υλοποιεί. Έτσι ώστε να γίνει τι? Να καταλάβουν οι ξένοι ότι αξίζει η Ελλάδα μια ευκαιρία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ότι έσκασε η φούσκα ενός μοντέλου όπου η χώρα ξόδευε πολλά περισσότερα από όσα παρέλεγε και κάλυπτε διαφορά με δανεικά. Δανεικά που της τα έδιναν οι αγορές, οι οποίες κάποια στιγμή είπανε στο, εσύ δεν έχεις σκοπό να νοικοκυρέψεις το μαγαζί σου, εσύ δεν φαίνεται ότι είσαι αποφασισμένος να βάλεις τάξη στο κράτος, άρα γιατί να σου δανείζω, για να μην τα πάρω ποτέ πίσω? Εσείς θα δανείζατε σε κάποιον
ο οποίος κάθε τρεις και λίγο θα σε έλεγε φέρε κι άλλα, αλλά ξέρεις εγώ τις παλιές κακές μου συνήθειες δεν τις κόβω. Και βγαίνω έξω και διασκεδάζω και παίρνω ακριβά πράγματα για την προσωπική μου κατανάλωση και δεν δουλεύω και δεν έχω σκοπό να βάλω μυαλό, αλλά δάνεισαι με πια. Διότι αν δεν μου το κάνεις, εσύ θα χάσεις. Θα δανείζεται σε κάποιον που θα είχε συμπεριφορά απέναντί σας. Εγώ λέω ότι κανένας δεν θα δάνεισαι. Σε αυτό το σημείο θέλω. Έχασε το δικαίωμα να συντηρεί το επίπεδο της δαπάνης που είχε τόσα χρόνια. Εγώ λέω ναι, το μνημόνιο και όλα αυτά είναι κακά πράγματα. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι ο πρώτος Σαμαράς είχε πει όταν με είχαν υπογράψει ότι η συνταγή αυτή δεν θα βγει. Δεν θα βγει. Και δεν θα βγει διότι έτσι όπως είναι καμωμένη θα πήγαινε τα πράγματα που κακό στο χειρότερο θα βύθιζε την Ελλάδα σε αυτοτροφοδοτούμενη ύφεση. Αυτό είχε πει τότε. Πρώτος το είχε πει. Θα μου πείτε ναι, στην πορεία άμμο στήριξη. Άρα έκανε κολοτούμπα, θα πούνε κάποιοι. Το είπαν ήδη πολλοί. Εγώ λέω ότι εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα, εκεί που τα είχαν φτάσει τα πράγματα, για να φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη μας, έτσι, γιατί, ξέρετε, ασχολούμαστε με τον επόμενο μήνα ή τον προηγούμενο, αλλά δεν κοιτάμε λίγο σε βάθος χρόνου για να καταλάβουμε όλοι πώς το ένα δείξει στο άλλο. Εκεί που είχαν φτάσει λοιπόν τα πράγματα το Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, δεν υπήρχε καμία εναλλακτική ή μάλλον υπήρχε μία εναλλακτική αυτή τη απόλυτη καταστροφή. Οι αδικίες θα διορθωθούν. Δεν θα διορθωθούν σε επίπεδα ενός και δύο μηνών, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση με προοπτική, όπως φαίνεται τώρα τουλάχιστον, να εξαντλήσει την τετραετία. Επομένως, μετά τον πρώτο χρόνο, εφόσον έχουν διορθωθεί κάποιες συνθήκες απαραίτητες, αρχίζει και η προσπάθεια διόρθωσης των αδικιών. Εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Και παίρνουμε και το βάρος του δύσκολης απόφασης, αλλά καταλαβαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Και άμα λέει κανείς καμιά κουβέντα παραπάνω άστοχη, όπως ας πούμε προχθές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών που είπε ότι ο κατώτατος μισθός είναι ψηλός και πρέπει να πέσει κι άλλο, βγαίνουμε κι εμείς και λέμε ότι μαζί με τους ακατάσχετους λαϊκιστές πρέπει να βάλουμε σε μια σειρά και τους ακατάσχετους τεχνοκράτες. Και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να τηρούμε κάποια ισορροπία. Και ότι σε κάθε περίπτωση ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να πέσει άλλο στην Ελλάδα. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και θα το λέω με τα λόγω γνώσεων του Υπουργείου Εργασίας, ο μισθωτός παίρνει και κάτω από τον κατώτατο μισθό. Όταν δουλεύει, ας πούμε, στην περιτροπή σε εργασία ή στην ελαστική εργασία ή σε όλα αυτά. Οι μαύρες εδώ υπάρχουν περιπτώσεις που συμφωνούν εργαζόμενος και εργοδότης να βγει ο εργαζόμενος στην ανεργία. Να παίρνει το επίδομα και να παίρνει και μαύρα κάποια χρήματα σαν χαρτζηλί και επιπλέον γιατί έτσι συμφέρει οικονομικά και τους δύο. Και ενώ κάποτε αυτό δεν γινόταν, τώρα πολλές φορές το συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Γιατί έτσι συμφέρει και πάση περιπτώσει η εναλλακτική είναι η απόλυση. Κανείς δεν θα ήθελε αυτή την ώρα να έχει και αυτό στο κεφάλι του. Το είπαμε λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Και αν λένε κάποιοι ότι εντάξει αυτό ήταν ο λαμπός, σε κάποιο διάστημα από τώρα θα γίνει και αυτό. Όχι, εμείς λέμε ότι όσο είμαστε εμείς στο Υπουργείο Εργασίας, αυτό δεν θα γίνει. Διότι κάθε μέρα έρχεται κόσμος απλήρωτος. Κόσμος που μπορεί να μην τον έχουν απολύσει από την βιοτεχνική μονάδα, αλλά δεν τον πληρώνουν 10 μήνες. Και δεν έχει δικαίωμα ούτε στην αποζημίωση απόλυσης, ούτε στο επίδομα ενεργείας, αλλά ούτε και στο μισθό. Πώς θα γίνει. Πρέπει να το στηρίξουμε όλους αυτούς. Και γίνεται δουλειά. Και πιέζονται κάποιοι εργοδότες και κάποιοι από αυτούς ικανοποιούν κάποιο μέρος των υποχρεώσεων. Κάθε μέρα γίνεται τέτοια δουλειά στο Υπουργείο. Πόσα άργια θα μπορέσουμε να ζητάμε από τον κόσμο να κάνει θυσίες, όποια και αν είναι αυτή η θυσία. Αν εγώ καλοπερνάω και φαίνεται ότι καλοπερνάω, πώς θα δώσω το παράδειγμα σε εσάς να αντέξετε ή να επιδείξετε κάποια υπομονή ή να δώσετε κάποια πίστοση χρόνου. Που θα πω αυτό το δικαίωμα, δεν θα το πω. Εσείς θα έχετε το δίκαιο. Άρα πρέπει πρώτη